με μηχανήματα. 4 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα άγριας βλάστησης κατέκαυσε πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φασούλας Γερμασόιας και Αγίου Αθανασίου για να εξαπλωθεί λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεα στην περιοχή. Από την πυρκαγιά αποτεφρώθηκαν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ σοβαρό κίνδυνο διέτρεξαν το μοναστήρι της Φαραγγιώτισσας, σπίτια και υποστατικά. Για την κατάσβεσή της, η πυροσβεστική υπηρεσία Λεμεσού διέθεσε κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της, ενώ στο έργο κατάσβεσης συμμετείχαν άνδρες της Εθνικής Φρουράς και οι Βρετανικές βάσεις με 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, καθώς και τμήματα της υπηρεσίας Θήρας και άνδρες του τμήματος Δασών. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το απόγευμα και στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται 10 περίπου πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση αναζωπήρωσής της.